centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή, καλή σας ημέρα. Χρήστο, καλημέρα. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και καλή υγεία, προσωπική και οικογενειακή, εύχομαι Χρήστο. Και καλή υγεία σε όλους τους συμπολίτες μας. Να δούμε. Φαίνεται ότι προσέξαμε αυτή τη φορά, Χρήστο, και δεν κάναμε τα λάθη του παρελθόντος και είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Με δύο μόνο κρούσματα επίσης, ναι, και την χθεσινή μέρα. Γενικά είμαστε εκεί από 0 μέχρι 2 για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πια και θα προσπαθήσουμε να το μηδενίσουμε παντελώς το επόμενο διάστημα. Θα το πετύχουμε, Χρήστο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα, λίγο πριν μιλούσαμε και με τους γιατρούς, τους ιδιώτες, για την άειλη συνταγογράφηση. Και για τους ίδιους το τι ποσοστό θα έχουν δηλώσει να το κάνουν. Από τους 70 θα το κάνουν οι 54 από τους ιδιώτες, και για διαφόρους άλλους λόγους δεν θα το κάνουν οι υπόλοιποι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Επίσης οι φαρμακοποιοί, που και αυτοί θα έχουν το από αύριο που θα ανοίξει η πλατφόρμα, ήταν ανοίξει σήμερα, θα ανοίξει τελικά από αύριο. Τα ΚΕΠ επίσης από αύριο. Γενικά ένας ολόκληρος κόσμος είναι υπατμόν, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, κύριε Μαγαλιά, για τις ηλικίες άνω των 85. Και είπαν κάτι οι φαρμακοποιοί, και γι' αυτό σας παίρνουμε, ναι, ναι, ότι εμείς θα γράφουμε και θα κλείνουμε τα ραντεβού. Τα εμβολιαστικά κέντρα είναι έτοιμα? Έβαλαν ένα ερώτημα. Ναι, αυτό είναι σημαντικό ερώτημα, Χρήστο. Εγώ θέλω να ενημερώσω και εσένα και τον κόσμο ότι σήμερα η πρώτη ομάδα από το Κέντρο Υγείας του Προσωπικού ήδη είναι στο νοσοκομείο και εκπαιδεύεται, και αύριο θα ολοκληρώσουμε με τη δεύτερη ομάδα. Εκπαιδεύεται στο εμβόλιο ή, βεβαίως, ή, βεβαίως, ή και στο, πώς το λένε, και στις πλατφόρμες, στους πίνακες που θα έχετε και εσείς μπροστά σας, για το καθένα ραντεβού. Αυτά σίγουρα θα ενημερωθούν και για αυτά, αλλά αυτά, Χρήστο μου, θα πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και μέσα από τη διαδικασία, Χρήστο, θα αποκτήσουμε και την εμπειρία. Πιστεύω ότι σε 10-15 μέρες από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να εμβολιάζουμε θα έχουμε πλήρη ενημέρωση. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή θα είναι 20-22 Ιανουαρίου που θα ξεκινήσουμε στην Καστοριά? Χρήστο, δεν γνωρίζουμε. Εμείς την τελευταία ημερομηνία που ξέρουμε είναι μετά τις 20. Μετά τις 20 σημαίνει 21, 22 και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, οι ώρες που θα δουλεύετε στα εμβολιαστικά κέντρα είναι καθορισμένες, θα πηγαίνει μέχρι το βράδυ από το πρωί? Βεβαίως, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι η πρώτη βάρδια μας θα λειτουργεί από τις 8 μέχρι τις 3 και η δεύτερη από τις 3 μέχρι τις 10. Θα είναι δύο βάρδιες λοιπόν. Δύο βάρδιες, γι' αυτό και έχουμε δύο εμβολιαστικά κέντρα. Και γι' αυτό θα είναι τα δύο εμβολιαστικά κέντρα. Βέβαια, μάλιστα, και αυτό... βραδινή ώρα, μέχρι τις 10. Αυτό θα είναι και στις Καστοριάς και στις Μεσοποταμίας, ή όχι? Χρήστο μου, δεν μπορώ να απαντήσω. Για τους άλλους, ναι. Ναι. Λογικά όμως, πιστεύω λογικά ότι... να το δούμε, μάλλον θα είναι πάντα το ίδιο. Χρήστο, θα εξυπηρεθεί ο κόσμος. Ο σκοπός είναι, μόλις έρθουν τα εμβόλια, εμείς είμαστε έτοιμοι σε υποδομή. Έτσι εκπαιδεύεται και το προσωπικό. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο εμβολιάστηκαν γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο. 200 εμβόλια. Βεβαίως. Εσείς πότε? Εμείς είμαστε στην λίστα. Ναι, ξέρω ότι είστε στη λίστα. Εσείς, ναι, πότε όμως θα πάτε? Ελπίζω ότι αυτή τη βδομάδα, Χρήστο. Αυτή τη βδομάδα. Βεβαίως. Για τα τρία εμβολιαστικά κέντρα του νομού μας. Δεν ξέρω αν θα είναι τελικά και εμβολιαστικό κέντρο και το νοσοκομείο. Υπάρχει και μια τέτοια πληροφορία? Νομίζω ότι όχι το νοσοκομείο. Λένε ότι μπορεί να είναι. Κατά πληροφορία δεν έχω κάποιο έγγραφο που να μας λέει όχι. Δεν έχει ανακοινωθεί οριστικά πάντως. Υπάρχει μια πληροφορία. Όχι, έχω την αίσθηση όμως ότι θα είναι τα κέντρα υγείας. Αυτό είναι σίγουρο. Για τα κέντρα υγείας είναι σίγουρο. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω αν συμπληρωματικά μπήκε το νοσοκομείο για κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Τώρα, Χρήστο μου, αν ο φόρτος είναι τεράστιο. Πιθανό να μπει και το νοσοκομείο, να δώσει εντολή το Υπουργείο. Να μπει και το νοσοκομείο στη μάχη. Άρα λοιπόν και αυτή τη βδομάδα εμβολιάζεστε κι εσείς και πιστεύετε ότι όλα θα είναι έτοιμα και τα εμβόλια θα είναι εδώ στη θέση τους και στην ώρα τους. Γιατί μπορεί, αν δεν είστε έτοιμοι εσείς, θα τυναχτεί ένα σύστημα στον αέρα με την έννοια του ότι θα έχει κάποιο το ραντεβού, θα έρχεται σε εσάς και λέτε δεν είμαι έτοιμος, δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν έχω, δεν σε βλέπω στη λίστα.
Όχι, δεν υπάρχει. Αυτά θέλω να ξέρουμε αν είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Από τη στιγμή που θα κλειστούν τα ραντεβού, Χρήστο, θα έχουμε και προσωπική επαφή. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, γιατί δεν είμαστε τεράστια έτσι, ναι, περιφέρεια. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα τα αστικά κέντρα πιθανόν να έχουν το πρόβλημα της επικοινωνίας, αλλά όχι εμείς εδώ στην περιοχή της Καστοριάς. Μάλιστα. Άρα θα είμαστε πανέτοιμοι. Άλλωστε, έχουμε τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο όλη την ημέρα. Κλείνουν ραντεβού και για άλλες δουλειές, όχι μόνο, αλλά βέβαια θα δώσουμε προτεραιότητα, Χρήστο, έτσι από τη στιγμή που θα έρθουν τα εμβόλια, θα δώσουμε προτεραιότητα στους εμβολιασμούς. Αυτή είναι η εντολή. Μάλιστα. Αυτή είναι η εντολή. Βέβαια. Και σε πρώτη φάση, επαναλαμβάνω, άνω των 85. Αν, ναι, κλείσετε, Χρήστο, ραντεβού, ναι, και είστε κάτω των 85, το σύστημα θα σας πετάξει έξω. Προφανώς, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε. Προφανώς. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ιεράρχηση των πραγμάτων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα Χρήστο, πολύ. Σε ευχαριστώ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Όποτε θέλεις μπορείς να πάρεις. Άντε να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε. Να δούμε. Θα γίνουν όλα, Χρήστο, λίγο υπομονή να υπάρχει. Όλα νομίζω θα γίνουν και αυτοί. Και αυτοί οι οποίοι έχουν αντίρρηση, γι' αυτό στο τέλος το νομίζω ότι το εμβόλιο θα το κάνουν. Προσωπική μου άποψη. Πάντως να πούμε ότι συνεχίζονται κάποια δημοσιεύματα και σήμερα είδαμε ένα δημοσίευμα ότι η παρενέργεια θα τις δούμε και η αλλαγή στους ανθρώπους. Πώς το είπαν ακριβώς, Έλενα? Να ξέρω, τώρα αυτά τα δημοσιεύματα δεν είναι να τα παίρνεις και στα σοβαρά. Έχει και την Έλενα εκεί. Έλενα μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαραγέ. Λοιπόν, το θέμα είναι, Χρήστο μου, ότι εάν κανείς έτσι προσλάβει τον ιό μέσα του, τότε οι επιπτώσεις ποιες θα είναι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, οι αλλαγές συμπεριφοράς των ανθρώπων μιλάνε μετά από ένα έτος. Μετά από ένα έτος αυτά που γράφουν σήμερα. Χρήστο, έχουν υποθεί πολλά, αλλά χωρίς το εμβόλιο δεν μπορεί η κοινωνία μας, Χρήστο, να βαδίσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Έτσι προσωπική μου άποψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.